Έχουμε μαζί μα τον κύριο Γιάννη Χατζη Θεοδοσίου. Ο κύριο Χατζη Θεοδοσίου είναι πρόεδρο του επαγγελματικού επιμελητηρίου Αθηνών. Τον Καλησπέρα σας. Και το καλησπέριζουμε. Καλησπέρα σα. Και θα πάμε κατευθείαν στη συζήτηση, παρακολουθούμε τε... του τελευταίου μήνε, α πούμε, τον τελευταίο 1,5 χρόνο, η Αθήνα να ξαναγίνεται τουριστικό προορισμό. Ανοίγουν καινούργια ξενοδοχεία, ανοίγουν εστιατόρια επίπεδου. Ε, μέχρι και λεωφορεία sightseeing βλέπουμε στους δρόμους, κόσμος πηγαίνω-έρχεται. Αυτό το λεγόμενο ιστορικό κέντρο της Αθήνας θα φτιαχτεί ποτέ ή θα με βλέπουμε αυτά τα, τα χαλάσματα που υπάρχουν. Ειδικά τα ξενοδοχεία, να πούμε ότι έχουμε πάρα πολύ μεγάλους ξένου ομιλού, οι οποίοι έρχονται στην Ελλάδα, κάποιοι έχουν ήδη ξεκινήσει δηλαδή να ε, ναι. φτιάχνουν κλπ. Φτιάχνουν και κάποιοι θα ξεκινήσουν. Το 2018 είχαμε φτάσει κοντά στα 5 εκατομμύρια τουρίστες στην Αθήνα, όπου το θέμα είναι ότι μένουν πολύ λίγο χρόνο, κυρίως χρησιμοποιείται για να, κάνουν μια, να πάνε σε έναν άλλο προορισμό, μένουν μια-δύο μέρες. Στο διάστημα που μένουν όμως παρατηρήσαμε, και νομίζω το ξέρετε όλοι, ότι μετά από μια επίσκεψη στην Ακρόπολη, ο ίδιος ο τουρίστας δεν μένει στο κέντρο, φεύγει. Άρα πρέπει να δούμε του λόγου που δεν μένουν τουρίστε. Μάλιστα, η Ανάλυση λέει ότι μόνο στο Μουσείο Ακρόπολη από 1.850.000 που το επισκέφθηκαν το 2018, κάτω από 10% περπάτησε στο αυτό που ονομάζουμε Ιστορικό Κέντρο. Mm. Πρέπει λοιπόν να δούμε, και αυτό το κάνουμε με μια μελέτη, μια μελέτη που ξεκίνησε πριν από περίπου 20 μέρε, θα τελειώσει τέλη Φεβρουαρίου και θα τελειώσει γιατί θέλουμε όλοι να συμμετέχουν, δηλαδή ο Δήμο, η Περιφέρεια, τα καταστήματα, μιλάμε για περίπου 1.100 καταστήματα για την πλάκα μοναστηράκι που καταρχήν είναι η σκέψη, τι είναι αυτό που ζητάμε ώστε να μπορέσει αυτό να γίνει ένα χώρο που ένα τουρίστα θα πάει. Μάλιστα. Τα κυριότερα σημεία που είδαμε είναι, το ένα το αυτονόητο, είναι ότι θα πρέπει να υπάρξει καλύτερη κυκλοφοριακή ρύθμιση. Δεν μπορεί κάποιο να πηγαίνει με την οικογένειά του και τα παιδιά του και να έχουμε ακόμα αυτοκίνητα σε αυτό το μικρό κομμάτι. Το δεύτερο είναι να υπάρχει πρόσβαση στου ανθρώπου με ειδικέ ανάγκε και πάμε στα μεγάλα ζητήματα. Ένα θέμα που νομίζω, κύριε ότι το έχετε ακούσει κι εσεί είναι ότι μόνο αν υπάρχει εκεί, ε, αν μπορεί να έχει Wi-Fi, θα κρατήσει, θα είναι ένα λόγο που ο τουρίστε θα πάει. Αποδείχθηκε yeah. στην Ευρώπη ότι το Wi-Fi, α πούμε, για παράδειγμα, είναι λόγο που κάποιο σε αυτό το θα βοήθαγε. Το δεύτερο είναι να ξέρει τι είδου καταστήματα υπάρχουν εκεί. Εκεί λοιπόν προβλέπουμε να υπάρχει μια πλατφόρμα η οποία θα την παίρνει στο κινητό του μόλι κατεβαίνει από το αεροπλάνο και θα του λέει το κέντρο τη Αθήνα έχει αυτά τα σε αυτέ τι περιοχέ. Αυτά εμπορεύονται. Εκεί είναι τα κυριότερα ιστορικά μνημεία τη πόλη. Και βεβαίω ειδικά κάποιε κατηγορίε τουριστών, π.χ. Κινέζοι, γιατί είναι μια μεγάλη προσπάθεια και έγινε από το επιμελητήριό μα, έρχονται τρομερά ε, καθοδηγούμενοι στο τι θα κάνουν. Δηλαδή, αν δεν το έχει στην ατζέντα του, δεν θα το κάνει. Αυτός, λοιπόν, αυτό λοιπόν έχοντα μια τέτοια επιλογή. Αυτό το κάνει επιλογή, βέβαια, από τι πλατφόρμε που ψάχνει εκ του, που πριν, όπω ε, το ε, πάνε ναι. σε όλε Δεν χώρες χώρες. είναι τα μαγαζιά. Εμεί έχουμε στόχευση στα 1100 μαγαζιά που υπάρχουν στην περιοχή. Α, όπου... α, εννοείται εμπορικά κατασκευή. Εμπορικά. Πού είναι αυτά τα εμπορικά, πού είναι τα εστιατόρια που μπορεί να φάει, πού θα α. βρείτε α, αυτό που ζητάει να πάει, είτε το ρούχο είτε το αναμυστικό που θα το βρει. Όλο αυτό λοιπόν μαζί με μια ψηφιακή πλατφόρμα, εδώ να σα πω ότι το επενδυτήριο φιλοδοξεί. Το 2020 να βάλει όλα τα μέλη των 150.000 σε ψηφιακή πλατφόρμα. Άντε. Είναι η νέα εποχή. Μεγάλη δουλειά. Ναι, είναι ίσω το μεγαλύτερο έργο που έχει γίνει ποτέ. Ε, παρατηρούμε ότι η ψηφιακή πλατφόρμα του βοηθάει, βοηθάει τον τουρίστα και τον καταναλωτή. Ε, Όχι, Και εμεί, όταν πάμε σε μια ξένη πόλη, τι, τι κάνουμε. Δηλαδή, μπαίνουμε Α, στη ψηφιακή πλατφόρμα τη πόλη. Να δούμε πού θα πάμε. να φάμε, που, τι, τι θα επισκεφτούμε. Αυτό λοιπόν όλο που το προετοιμάζουμε, είναι μια μελέτη που θα την ολοκληρώσουμε τότε. Εκφράσανε ενδιαφέρον στήριξη σε ένα κομμάτι χρημάτων με τα έξοδα που έχουμε εμεί. θυμίζω ότι εμεί έχουμε έξοδα μόνο από τα μέλη μα. Θα το στηρίξουμε και ζητάμε και από την περιφέρεια αλλά και από το Δήμο να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια το παραμάνο, που θετικά τα Υπουργείο Τουρισμού. Τουρισμού είδαμε προσφάτω τον κύριο Θεοχάρη, του βάλαμε όλη την πρόταση, εκφράστηκε και ο ίδιο θετικά. Είναι μια μεγάλη πρόταση. Θέλω να πω ότι έχει και άλλα πράγματα αυτά που είπα Έχει ακόμα και πυλώνε, ένα μέρο, να το πω που ηλεκτρονικά μπορεί να βλέπει και να πατάει πώ κυκλοφορεί στην περιοχή. Το έχετε δει, φαντάζομαι, στην Ευρώπη. Mm. Έχει χώρου που είναι τα πάρκινγκ, μεγάλο θέμα το πάρκινγκ, δηλαδή είναι μια σειρά πραγμάτων που αν Αυτό πετύχει. το προποθέτει να φτιαχτούν πάρκινγκ, να υπάρχουν ακριβώς. και μέσα μαζική μεταφορά καλά. Ή να θέλει, θέλει συνέργεια. Πόλα όλα το δηλαδή. λεβάνει. Δηλαδή. Όλο αυτό το κομμάτι που λέμε τώρα, στην πραγματικότητα το καλοκαίρι κλείνει τυπικά. Δηλαδή περικλαίου, Κολοκοτρώνη, ναι. Αθηνά σε όλου. Όλο αυτό το κομμάτι κλείνει. Εγώ θα σα πω ότι είναι πιο φιλόδοξο. καλαβίο του, το Μητροπόλο. Όλο το κομμάτι και γύρω-γύρω και από την Ακρόπολη. Τυπικά κλείνει όπω λέμε. Το καλοκαίρι, αν πα, έχει κλείσει. Στην πραγματικότητα όμω, όπω σωστά είπατε. Κλείνει. Ε, κλείνει... Λόγω, κόσμου. Λόγω, κόσμου. Λόγω κόσμου δεν μπορεί να περάσουν αυτοκίνητα. Αργά. Ναι. Αυτό όμω, αν το οργανώσει και τη σωστά, ακούστηκε το θέμα του πάρκινγκ. Κάνουμε πάρκινγκ. Δεν μπορεί να κάνει εκεί πάρκινγκ. θα το κάνει κάπου μακρύτερα και θα έχει ένα μέσο μεταφορικό να το μεταφέρει. Πολύ ε, Με σωστή η σκέψη. Ε, αυτό που θέλω να πω ότι είναι η σκέψη μα είναι ότι αυτό κάποια στιγμή, που το λέμε όλοι ξέρετε πάρα πολλά χρόνια, πρέπει να μιλήσουμε για το μεγάλο ιστορικό κέντρο. Αυτό μάλιστα το κέντρο το ονομάζουμε Αγορά. Εξαιτία τη παλιά αγορά τη Αθήνα, γιατί είναι ναι, στο πέριξ. Θα πρέπει να δούμε και αυτό το κομμάτι από ομόνια ω σύνταγμα. Όλο αυτό το κομμάτι που λέμε ονομάζουμε Ιστορικό Κέντρο, ότι αν πάρει αυτά τα χαρακτηριστικά, δεν είναι τίποτα διαφορετικό. Δεν ανακαλύψαμε τον τροχό. Αυτό που βλέπει κάποιο όταν πάει στη Βιέννη, στο Λονδίνο, στο Παρίσι. Υπάρχουν <συσχελίως> αυτοί οι χώροι. Στη Ρώμη. Καλά, η Ρώμη είναι κλειστό το κέντρο τη τελείω του Νομίζω ναι. ότι αξίζει τον κόπο να το δούμε, γιατί ουσιαστικά, εάν δεν δει επενδυτικέ επιχειρήσει εκεί, και αυτό το ίδιο δεν θα αντέξει. Δηλαδή η, η αυτό, θα αυτό το κουφάρι ε, θύμα των το, ταραχών του 2008 που είναι η κινηματογράφη Αττικών και Απόλων. Θα ε, έχετε καμιά εικόνα, έχετε κάποια είδηση για το αν προτίθεται κάποιος να το αναστηλώσει. Το Έχει εκφραστεί και ο Δήμος, αλλά γενικά θα σας πω επειδή βάζετε ένα θέμα, πρέπει κάποια στιγμή το κέντρο να βγει έξω από αυτή όλη την ιστορία <σκυρίζει> αυτών των υποθέσεων. Βεβαίω, να μην γίνει παρεξήγηση, εκφράζω την απόλυτη συμφωνία μου για το δημοκρατικό δικαίωμα όλων όσων θέλουν να διαδηλώνουν. Αλλά να σα πω ότι μόνο πέρυσι γίνανε 1.350 διαδηλώσει στο κέντρο τη Αθήνα. Αυτό σημαίνει ότι τα μαγαζιά δεν υπάρχει περίπτωση να λειτουργήσουν με αυτόν τον τρόπο και δεν έχουμε και αντίστοιχο φαινόμενο πουθενά στην Ευρώπη. Θα πρέπει να σεβαστούμε έναν χώρο συγκεκριμένο που αυτό θα βοηθήσει και την οικονομία και του εργαζόμενου εκεί. Πρακτικά, επειδή λέτε για τα δύο, μπορώ να σα πω πάνω από 200 κτίρια στο κέντρο τη Αθήνα ιστορικά. Αν θέλετε, μάλλον δεν τα βλέπουμε. Να σα πω ότι αναβαίνοντα από τη στάδιο θα δείτε δύο ιστορικότατα κτίρια τα οποία είναι αν όλα αυτά κάποια στιγμή να στουλαθούν, αλλάζει και όλη η μορφή του κέντρου. Να. Είναι κατελελειμμένα, είναι χώροι που παραβατικότητα. Είναι αυτό που είναι απέναντι από την παλαιά βουλή. Ε, και, ε, και αυτό. Και, ε, είναι στη γωνία Αμερική και στα δύο, έτσι. Αμερική και, στα δύο, και, και έχουμε Εόλου και στα δύο. Και Εόλου και στα δύο, πολύ σωστά. Δύο πολύ, πολύ ωραία κτίρια. Είχα τη χαρά να μπω μέσα να τα δω. Μιλάμε για δύο κτίρια τα οποία είναι πανέμορφα, αλλά πρέπει να στουλαθούν. Εδώ είχαμε εκφράσει μια ιδέα, αν η πολιτεία μια στιγμή αντιλαμβανόταν την ιδέα, αλλά μπορεί να έχει σχέση και με τα η οικονομικά. Με οικονομ, όχι με τα οικονομικά και αυτά που δώσαμε στην Ευρώπη ω παρακαταθήκη, τα σημικά που λέμε. Εμεί είχαμε πει να πάρουμε δύο τέτοια κτίρια σαν επιμελητήριο, να τα στυλώσουμε και να μπορούμε απλά να τα χρησιμοποιήσουμε. Γιατί να τα χρησιμοποιήσουμε για επιχειρήσει, κυρίω startups, νέε επιχειρήσει, νέα παιδιά που θα μπορούσαν μέσα σε αυτού του χώρου <Τι> το να αναδειχθούν. Δεν γνωρίζει κάτι αυτό, άμα είναι στο ΤΑΙΠΕΔ, εννοείται. Υπάρχουν πήγαμε... Τα, τα σημικά. Για να σωστά. Ήταν πριν yeah. yeah. στο ΤΑΙΠΕΔ, mm. πήγαμε έξι χρόνια. Παίρναμε πάντα τη σύμφωνη γνώμη αλλά δεν καταφέραμε ποτέ μέχρι σήμερα να απελευθερώσουμε ούτε ένα τέτοιο κτίριο. Mm. Mm. Μάλιστα, αν μου επιτρέπετε, ένα μεγάλο κτίριο θα το έχετε δει όλοι. Είναι mm. στη γωνία ε, Πανεπιστημίου και Χαριλάου Τρικούπη. Να, βέβαια. Ένα κτίριο. Βέβαια, βέβαια. Αυτό είναι, απίθανο. είναι το... Παλιά, mm. ε... του. Παλιά. 19ου αιώνα είναι αυτό. Με είναι Παλιά. άλλο Όχι, ναι. φάρι, Είναι Κινάρδο. Καλά, πολλά τώρα και στην Ακαδημία, στην Άρχεσμο, να θυμόμαστε άλλα. Γι' αυτό είπα πάνω από είναι 200 προσώ... κτίρια. Είναι, πολύ, είναι πολλά. <κυρίζει> και θα μπορούσαν έστω οι προσώπου να φτιαχτούν σε κάποια. Έσουσα. Ε, για να πούμε τώρα έτσι για τη βιτρίνα μου. Αν γίνουν μόνο οι προσώπου και φωτιστούν, αλλάζει όλη η ψυχολογία στο κέντρο όλη η ψυχολογία θα αλλάξει και αυτό θα σήμαινε περισσότερο κόσμο που θα τη χαρά να είναι. Πρέπει να το κλείσουμε αυτό το κομμάτι, αν μου επιτρέπετε. Να το κλείσουμε, αν θέλουμε μεταγενέστερα, αυτό να δημιουργήσει τι προποθέσει να γίνουν και άλλε επιχειρήσει. Και, και αν αυτό δεν αλλάξει, νομίζω ότι κάθε προσπάθεια αποτυγχάνει. Δεν φοβάμαι να σα πω ότι υπάρχει μια ιδέα δική μα που συζητήσαμε με τον Δήμαρχο του κύριο Μπακογιάννη και αφορά το κομμάτι που επίση τα γνωρίζετε, που αφορά την Αθηνά και Πυραιό, δηλαδή στο κράτο <σκράτους> μέσα σε αυτό το κομμάτι, <σκράτους> στο οποίο μετά τι 8 δεν περπατά. την πάρα αφιά. πολύ αυτή την περιοχή και είναι πολύ προβληματική σε πολλά κομμάτια. Μετά τι 8 δεν περπατά. Δηλαδή είστε... θεάτρου ειδικά με τίποτα. Είπαμε λοιπόν εκεί, τι είναι εκεί, είναι επιχειρήσει μεταναστών. Το επιμελητήριο όμω σα λέει ότι έχει 11.000 και, πολύ παλιέ. αυτό και πολλέ παλιέ ελληνικέ επιχειρήσει. 11.000 επιχειρήσει μεταναστών. Κινέζικε, Αλβανικέ, Μπαγκλαντέ. Τι πουλάνε και επειδή το γνωρίζουμε, ημιτασιών προϊόντα. Μπορούμε να την κάνουμε λοιπόν μια χαρά, μια αγορά ημιτασιών προϊόντων, όπω είναι, είναι το China Town, όπω είναι το Σόχο, νόμιμη, με φωτισμό <συσίλωση> με, με καθαρότητα. Υπάρχει στο <συσίλωση> Πεκίνο, λέγεται Silver Town. Εν τω μεταξύ μπορεί να το. Υπάρχουν πάρα πολύ ωραία μικρά εστιατόρια, εθνικ εκεί πέρα. Εγώ τρώω εκεί, γι' αυτό το λέω. Αυτά σε πάρα πολλέ χώρε είναι. Ξοδέατρο. Προστατευόμενα να κιόλα. Είναι μια είναι... ιδέα λοιπόν που εμεί συνεχίζουμε να τη λέμε, γιατί έτσι σιγά σιγά θα δημιουργήσουμε, θα μεγαλώσουμε το κέντρο. Δεν μπορεί το κέντρο μόνοι να είναι η Ερμού και το κολονάκι, πρέπει να μεγαλώσει. Και αυτή η ιδέα είναι και κάτι ακόμη παραπάνω. Ότι μπαίνει σε μια σχέση με αυτέ τι κοινότητε. Και επειδή δημιουργούνται διάφορα κα, ναι, ναι. θέματα, κατά ναι, η οποία... οι σύλλογοι του έχουν εκφραστεί θετικά. Βεβαίω κάτι yeah. θα θέλουν, αλλά οι σύλλογοι του, επειδή έχουμε την ευκαιρία yeah, να μιλάμε γιατί αυτοί μαζί του. Και τι θέλουν, ναι. Καταλάβουν οι καλύτερα το το στην κοινωνία. Yeah, yeah, yeah. Όλο, να κάνουν πιο νομικέ yeah. επιχειρήσει. Δίνετε βραβεία επιχειρηματικότητα να περάσουμε πάνω Είναι βιώσιμη και κοινοτόπου ανάπτυξη. <laughs> Καταρχήν <laughs> να πούμε ότι <sharp> να ευχαριστήσουμε το κανάλι σα του που είναι χορηγό επικοινωνία. Πότε θα δοθούν. Είναι την άλλη Τετάρτη, <sharpet> 27 Νοεμβρίου, <sharpet> στο <sharpet> Μέγαρο Μουσική. Μέγαρο Μουσική, ωραία. Είναι επιχειρήσει που οι λόγοι τη βράβευση είναι επιχειρήσει που άντεξαν στην κρίση. Που κατάφεραν μέσα από καλέ πρακτικέ, που καλέ πρακτικέ μπορεί να είναι η καινοτομία. Αυτό <sharpet> θα σα ρωτάγα. Τι χαρακτηριστικά, α πούμε, έτσι, θα λέγατε ότι έχουν οι επιχειρήσει αυτέ καινοτόμε. Mm. Ε, αύξηση προσωπικού. Ε, αύξηση τζίρου. Εξαγωγέ. Mm -hmm. Ε, Νεανικέ επιχειρήσει που ξεκινάνε τώρα. Γυναική, Πρώτη φορά βραβεύουμε για τη γυναική επιχειρηματικότητα χωριστά. Θέλοντα να τονίσουμε αυτά τα χαρακτηριστικά. Θα πάρει επιχειρήσεις... μαρέβα μπιτσοτάκι. Δεν την έχουμε στο, στο, πλάνο φέτο, αλλά δεν θα είναι άσχημη ιδέα. Και έχουμε και ειδικέ βραβεύσεις. Ναι, ακούω ότι είναι καλά τα ρούχα της. Δεν, είναι, δεν ξέρω αν είναι καλή ιδέα. Ε, στις καλύτερες ε, μπουτίκες στον κόσμο είναι. που πουλάει. Μετάξει. Ε, και ε, αντικειμενικά. Ε, δεν είναι το θέμα γούστο αυτό, αντικειμενικά. Και έχουμε και ειδικέ βραβεύσει. Να γίνεται αυτό, κάποιου λόγου θα υπάρχει. Mm -hmm. Επιχειρήσει okay. που έχουν μεγάλη ιστορία, μακρέων ιστορία. Επιχειρήσει οι οποίε έχουν μια λογική στο προσωπικό, στου εργαζόμενου, η οποία είναι διαφορετική από τι άλλε, θετικότερη. Και ακόμη να σα πω δύο παραδείγματα που νομίζω είναι σημαντικά. Mm -hmm. Πριν από 30 χρόνια, πρέπει να το πω και σε 40, πήγαινα στο μοναστήριο και ήταν ένα κύριο που τι για ένα σουβλάκι. Για ένα mm. σουβλάτζ Σήμερα αυτός έχει 160 εργαζόμενους, έχει ε, αντίστοιχη επιχείρηση εδώ, στο Λονδίνο στην Αμερική. Νομίζω ότι είναι άξιος προσοχής Θανάσης. Ε, εντάξει, ε. Ο Θανάσης, ο πατριώτης μας. Εννοείται. Ο Θανάσης έκανε μια εξαιρετική Μα... δουλειά. Το καλύτερο σουβλάκι στο μοναστηράκι βραβεύουμε τον αστυνόμο που είχε στο μάτι δώσει μια μάχη μεγάλη και μια και κάνετε χιούμορ να σα πω, ίδιο έφαγε ξύλο που χούλιγαν λίγο γύρω αργότερα. Τον ξέρω, Ως... μαχαιρώθηκε, μαχαιρώθηκε. 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 το μαχαιρώθηκε. Αλλά παρόλα αυτά στο πρόσωπο του βραβεύουμε την αστυνομία για τη δουλειά και την πυροσβεστική που έκανε εκεί. Φίλου Έχουμε και αυτέ τι ειδικέ βραβεύσει. Το κέντρο. Το κέντρο βοηθάνε οι άνθρωποι αυτοί. Είναι... η συμβολή του είναι ουσιαστική. Επειδή κάνουμε χρόνο <coughs> στο μελτίο, να σα πω ότι σε λίγε μέρε δίνουμε τουρνικέ. είναι οι γάζε που ο Διέ, θα είναι δώρο <σχελίδη> το μελητήριο. Βεβαίω είναι τεράστιο το δώρο, είναι συμβολικό. Θέλω δηλαδή να δείξουμε πόσο ανάγκη έχουν οι επιχειρήσει την καλή αστυνόμευση στο κέντρο, το να μπορούμε να υπάρχει. Γιατί ξέρετε, το θέμα ασφαλεία είναι το πρώτο θέμα για να λειτουργήσουν οι επιχειρήσει σωστά. Και είναι μια συμβολική πράξη για να δείξουμε πόσο ανάγκη έχουν οι επιχειρήσει να υπάρχει η ηρεμία και ασφάλεια στο <σχελίδη> κέντρο. Κύριε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε εδώ ευχαριστώ. Ε. και μα είπατε όλα αυτά τα ωραία. Θα σα δούμε στη... στι 27 στο Μέγρα Μουσική. Να είστε καλά. Να είστε Σεσχαριστώ. καλά. Γεια σα. <συ>